συνεχίζουμε με διαρκείς ευκαιρίες εξέλιξης για τους ανθρώπους μας και ακόμα περισσότερα νέα μέλη στην ομάδα μας. Συνεχίζουμε με πόλες, μα πόλες διακρίσεις. Γιατί η δύναμη μας είναι η δική σας εμπιστοσύνη και συνεχίζουμε μαζί. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε απόψε στην εκδήλωσή μας για να γιορτάσουμε τη συνεχή και δυναμική παρουσία της Sky Express στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό κύριο Περιφερειάρχη, τους αγαπητούς εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης, τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων και τους αγαπητούς μας συνεργάτες και όλους τους εκπροσώπους του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πριν από 2 χρόνια, κάναμε μία στρατηγική επιλογή στη Sky Express και εγκαινιάσαμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης την εποχή των Airbus και των JetRoots. Με αυτόν τον τρόπο δείξαμε έμπρακτα την πρόθεσή μας να επενδύσουμε στις προοπτικές και στη δυναμική της πόλης και παράλληλα να ενισχύσουμε τη διασυνδεσμότητα της Βορείου Ελλάδας με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, κάναμε μια δέσμευση προς τη Μακεδονία και τη Θράκη για να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας με ποιότητα και με συνέπεια. 2 χρόνια αργότερα, θεωρούμε ότι αυτή η δέσμευση έχει τηρηθεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει κάτι εκπληκτικό. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2019, έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει την επιβατική μας κίνηση στη Θεσσαλονίκη περισσότερες από 17 φορές. Και από 30.000 επιβάτες που είχαμε τότε, μεταφέραμε την τελευταία χρονιά 600.000 επιβάτες. Μία πολύ ολόκληρη, η οποία μας γνώρισε, η οποία πέραξε μαζί μας και η οποία συνεχίζει και μας επιλέγει και μας αγαπάει. Έχουμε συνδέσει τη Θεσσαλονίκη με 10 προορισμούς στην Ελλάδα και την αγαπημένη μας Κύπρο. Έχουμε 6 καθημερινές συχνότητες από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, καθημερινή συχνότητα στο Ηράκλειο και επίσης πετάμε στη Κέρκυρα, στη Μυτιλίνη, τη Μύκονο, τη Σάμο, τη Πάρο, τη Σκύρο, τη Χίο και τη Λάρνακα. Παράλληλα, μέσω της Αθήνας, συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη συνολικά με 34 προορισμούς στην Ελλάδα και άλλους 8 στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη δυναμική μας αυτή ανάπτυξη, να συνεχίσουμε να προσθέτουμε θέσεις και πτήσεις. Πολλές φορές τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Άμα δούμε πού βρισκόταν η Sky Express το 2019 στη Θεσσαλονίκη, το μερίδιο μας ήταν πολύ μικρό. Ήταν μόνο 1,5%. 2 χρόνια μετά έχουμε καταφέρει όμως και έχουμε κερδίσει την πόλη και έχουμε αυξήσει τα ποσοστά μας το 30%. Αυτό σημαίνει ότι το 1/3 των επιβατών περνάνε από Μακεδονία στις εσωτερικού, επιλέγουν τη Sky Express. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό και χωρίς συνεργασίες. Συνεργασίες με όλους τους ταξιδιωτικούς και τουριστικούς φορείς της πόλης,
και τα 140 ταξιδιωτικά πρακτορία της Βορείου Ελλάδας, τα οποία έχουν στηρίξει τη Sky Express, την έχουν αγκαλιάσει και τα οποία έχουν καταφέρει και έχουν χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης και μία σχέση αμοιβαίας συνεργασίας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη σχέση που έχουμε μαζί σας και πάντα, όντας στρατηγικοί εταίροι και συνεργάτες, να μεγαλώνουμε μαζί. Αυτό το επιτυγχάνουμε έχοντας μία ευέλικτη εμπορική πολιτική και επενδύοντας συνέχεια στα συστήματα και στις διαδικασίες μας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μία πολύ μεγάλη πρόοδος μέσα από πολύ σημαντικές επενδύσεις και πολύ σημαντική βελτίωση των εργαλείων που έχετε στα χέρια σας. Παρ' όλα αυτά, ο εχθρός μας είναι πάντα το καλύτερο. Οπότε, τους επόμενους μήνες θα δείτε και άλλες βελτιώσεις μέσα από μια μεγάλη αναβάθμιση που γίνεται στις πλατφόρμες μας. Κοιτώντας πάντα μπροστά και όντας πιστοί στο όραμά μας για ανάπτυξη, το 2013 μεγαλώνουμε ακόμα περισσότερο. Και από τις 64.000 θέσεις που είχαμε το 19, 15-πλασιάζουμε τη χωρητικότητά μας, προσφέροντας 1.000.000 θέσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως θα ήταν αδύνατο και θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτή την ανάπτυξη χωρίς τους δικούς μας ανθρώπους. Τους ανθρώπους της Sky Express, αλλά και της αδερφής εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης του ομίλου, της SkyServe, όπου συνολικά παριθμούμε 400 εργαζομένους στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας μόνιμα ένα αεροπλάνο με βάση τη Μακεδονία, έχουμε στη Θεσσαλονίκη μόνιμα πληρώματα, θαλάμου και καμπίνες. Επίσης, από το Σεπτέμβριο έχουμε επενδύσει στη δημιουργία ενός call center στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα το προηγούμενο μήνα γιορτάσαμε το διπλασιασμό του ανθρώπινου δυναμικού του. Και επίσης, επενδύουμε συνεχώς μέσα από την ανάπτυξη της SkyServe. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όταν κομμάτι του ομίλου IOGR έχουμε όλη την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να υλοποιούμε νέες ιδέες και να επενδύουμε συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Sky Express πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης και της κοινωνίας της. Και νομίζω ότι τρανή απόδειξη ήταν και η αντίδραση της Sky Express μετά το δυστυχές ατύχημα στα Τέμπη, όπου με πρωτοβουλία της εταιρείας και χάρη στη συνεργασία και με τη Τεχάν, μπορέσαμε και μεταφέραμε εντελώς δωρεάν 2.000 φοιτητές από και προς τη Θεσσαλονίκη. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε πώς στηρίζουμε την πόλη και πώς αυτοκραζόμαστε τις ανάγκες της. Παράλληλα, είμαστε ενεργά μέλη της Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας δράσεις όπως ο πρόσφατος μαραθώνιος και επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες του τουριστικού χώρου, όπως πρόσφατα, πριν 2 εβδομάδες, όπου ήμασταν μέγα χορηγοί στα Ποσειδόνια. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να κάνουμε μία μικρή αναδρομή και να δούμε κάποια νούμερα γύρω από την εκθετική ανάπτυξη της Sky Express τα τελευταία 3 χρόνια. Ουσιαστικά, σε σχέση με το 2019, που ήταν η τελευταία χρονιά πριν την πανδημία, η Sky Express άρχισε την πτήση της κατά 50% και το 2022 είχαμε 50.000 αιτήσεις πτήσης. Παράλληλα, τριπλασιάσαμε την επιβατική μας κίνηση
φτάνοντας τα 3,5 εκατομμύρια και υπερτριπλασιάσαμε τα έσοδά μας, ξεπερνώντας τα 260 εκατομμύρια. Αυτό το πετύχαμε και χάρη στους δικούς μας ανθρώπους και στις συνεχές επενδύσεις του Ομίλου σε καινούργιες θέσεις εργασίας. Οπότε το 2022 είχαμε μαζί μας στη Sky Express 620 συναδέλφους, το οποίο είναι αποτέλεσμα των 390 προσλήψεων που έγιναν στην περίοδο της πανδημίας. Πιστοί στο όραμά μας, συνεχίζουμε και μεγαλώνουμε. Οπότε, το πρώτο τρίμηνο του 2023 έχουμε αυξήσει τις πτήσεις μας 11% σε σχέση με το αντίστοιχο της περσινής χρονιάς, ενώ οι επιβάτες μας έχουν αυξηθεί κατά 50%. Παράλληλα, υπάρχει μια αύξηση στα έσοδα της εταιρείας 73%, πλησιάζοντας τα 50 εκατομμύρια για το πρώτο τρίμηνο. Όλη αυτή η ανάπτυξη αποτυπώνεται και στα νούμερα, τα οποία μας κατέταξαν πέρυσι ως την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ευρώπη με βάση την Eurocontrol. Sky Express μεγάλωσε κατά 66%, όταν ο αμέσως επόμενος αερομεταφορέας είχε μία ανάπτυξη μόνο 14%. Χάρη στις απευθείας συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη διασυνδεσιμότητα μέσω της Αθήνας, συνδέω με τη Βόρεια Μακεδονία οι 34 πόλεις, οι οποίες δεν αποτελούν μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και τις μικρές τοπικές κοινωνίες στα άγωνα νησιά. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε έμπρακτα τη τουριστική ανάπτυξη της χώρας και μένουμε πιστοί στο όραμά μας για διασυνδεσιμότητα. Επίσης, τον τελευταίο χρόνο είχαμε μια τεράστια εξωστρέφεια στη Sky Express, έχοντας πλέον να ανοίξει τα φτερά μας στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχουμε ένα διεθνές δίκτυο που αποτελείται από 29 διεθνείς προορισμούς. Πέρα όμως από την οργανική ανάπτυξη, βασικός πυλώνας μας στη Sky Express είναι η καινοτομία. Καινοτομία στα συστήματα, στις διαδικασίες και στους ανθρώπους. Και λαμπρό παράδειγμα αυτής της καινοτομίας αποτελεί και η πρόσφατη βράβευσή μας και το case study, ένα παγκόσμιο case study που έγινε η Sky Express από την Google, χάρη στον τρόπο που χρησιμοποιούμε αλγόριθμους, αναπτυγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και big data, προκειμένου να προσελκύουμε όλο και περισσότερους ξένους επισκέπτες στην Ελλάδα. Αυτή η αναγνωρισιμότητα διακρίνεται και σε τοπικό επίπεδο, όπου την περσινή χρονιά κερδίσαμε πάρα πολλές διακρίσεις και βραβευτήκαμε και ως brand of the year. Παράλληλα στη Sky Express, μένουμε πιστοί και στο όραμά μας για έναν πράσινο κόσμο. Και συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με τις μεγάλες αγορές, όντας πράσινοι και έχοντας ένα στόλο ο οποίος είναι eco-friendly, ο οποίος είναι καινούριος, ο οποίος είναι αθόρυβος. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 2 χρόνια προβήκαμε σε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν στον χώρο των αερομεταφορών παγκοσμίως, εξυγχρονίζοντας το στόλο μας με 8 καινούρια Α320neo και ένα 320ceo, καθώς και 6 ολοκένουργια ATR 72600. Παράλληλα, το
τον προηγούμενο μήνα γιορτάσαμε την είσοδο στο στόλο μας ενός καινούριου 321 νέο και τις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε και το δεύτερο, ώστε ο συνολικός μας στόλος να αυξηθεί στα 23 αεροσκάφη. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και μέχρι το 2025 να έχουμε αυξήσει το στόλο μας στα 30 καινούργια αεροσκάφη. Στο σημείο αυτό θα κάνω μια παύση και θα σας καλέσω να συνεχίσουμε με το δείπνο μας και να συνεχίσουμε μια όμορφη και δημιουργική συζήτηση όλοι μαζί.